Δεν είναι γιατρός, γιατί μιλάμε για το κοινωνικό σύνολο. 3 λεπτά, τα οποία είναι τα πιο κρίσιμα μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Σε αυτά τα 3 λεπτά μπορεί να σώσουμε μια ζωή, ενώ αν πανικοβληθεί ο κόσμος και όλοι κοιτάνε έναν άνθρωπο που είναι πεσμένος κάτω, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να χαθεί. Και δεδομένου ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο από την ανθρώπινη ζωή, και επειδή έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά και στην πόλη μας, προχωρήσαμε σε αυτή την εκδήλωση και επαναλαμβάνω, βασικός στόχος είναι 2-3 πραγματάκια τι πρέπει να κάνουμε από τη στιγμή που ένας συνάνθρωπός μας θα πέσει ξαφνικά κάτω και θα μαζευτούν όλοι από πάνω του, θα τον κοιτάνε και κανένας δεν θα μπορεί να προσφέρει 2-3 βασικά πράγματα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα οι αξιόλογοι συνάδελφοι, καρδιολόγοι της πόλης, ο κύριος Απόστολος Δήμος, ο κύριος Χρήστου Γιώργος και ο κύριος Χατζηαθανασίου Γιώργος θα μας δείξουν αναλυτικά κάποιες διαφάνειες για να μας μείνουν οι εικόνες στο μυαλό και στη συνέχεια έχουμε εδώ κάποια ομοιώματα. Θα παρακαλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους να ανέβουν πάνω και να ασκήσουν αυτά τα οποία θα δούμε στις διαφάνειες στην πράξη. Αυτό εμείς ευελπιστούμε ότι θα μείνει σε όλο τον κόσμο οι πρώτες βοήθειες τα 3, 4, 5 πρώτα λεπτά. Αυτά είχα να σας πω, να μην σας κουράζω. Καλό τον κύριο Απόστολο Δήμο. Στον θάνατο, λόγω απώλειας της καρδιακής παροχής. Προαναγγέλλεται απορριφνίδια απώλεια της συνείδησης μέσα σε μία ώρα από την έναρξη των συμπτωμάτων. Πιθανώς να μην εμπλουστεί η παρουσία που υπάρχει σε καρδιοπάθειας. Ο χρόνος και ο τρόπος του θανάτου είναι απροσδόκητοι. Αυτός ο ορισμός ενσωματώνει τα κύρια στοιχεία του φυσικού, του ταχύως και του μη αναμενόμενου. Ο ευθύνδιος καρδιακός θάνατος είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ασχολούν την κοινωνία μας σήμερα. Είναι πρώτος σε κατάταξη ανάμεσα στον καρκίνο του πνεύμονα, του εγκεφαλικού επεισοδίου, του καρκίνου του εμαστού και του AIDS. Οι χρονικές πλευρές του ευθύνδιου καρδιακού θανάτου έχει γίνει σαφές ότι από τα 4 χρονικά σημεία που αποτελούν τον ορισμό του ευθύνδιου καρδιακού θανάτου, τα 3 πρώτα αποτελούν τον ανθρωπονιαίο λίθο για την πρόληψη και την πιθανή αποτελεσματική καρδιοβαστική αναζωογόνηση. Είναι το πρώτο στάδιο που είναι τα πρόδρομα συμπτώματα, τα οποία είναι θωρακικός πόνος, αίσθημα παλμών, δύσκη, αδυναμία. Αυτά είναι οι μέρες στους μήνες. Το Β, έναρξη του παιδικού συμβάγματος, είναι απότομη μεταβολή της κλινικής κατάστασης, αριθμίες, υπόταση, θωρακικός πόνος, δύσκη, ζάρι. Και το 3, καρδιακή ανακοπή, όπου είναι η ευθύνδια κατάρρευση, η απώλεια δραστικής κυκλοφορίας και η απώλεια της συνείδησης, όπου περνάμε και στον τελικό βιολογικό θάνατο. Πρακτικά, οποιαδήποτε παθολογία της καρδιάς μπορεί να οδηγήσει σε ευθύνδιο θάνατο με μια ποικιλία μηχανισμών που όλοι όμως καταλήγουν σε θανατηφόρες αριθμίες. Αριθμίες στην καρδιακή ανακοπή είναι η κοιλιακή μαρμαργή, η άσφυγη κοιλιακή ταχυκαρδία, η άσφυγη βλεπτική δραστηριότητα, ηλεκτρομαγνητικός διαχωρισμός και η ασυστολία. 80-90% των εξονοσοκομιακών θανάτων παρουσιάζεται με κοιλιακή μαρμαργή. Τα κύρια κλινικά σημεία της ανακοπής και ο χρόνος εμφάνισής τους είναι η απουσία σφυγμού αμέσως, η απουσία καρδιακών τόνων αμέσως, η απώλεια συνείδησης από 10-20 δευτερόλεπτα, η διακοπή αρισμού 15-30 δευτερόλεπτα και η μυδρίαση 50-90 δευτερόλεπτα. Η κυριότερη αιτία του ευθύνδιου καρδιακού θανάτου για τους Καυκάσιους στις αναπτυγμένες χώρες είναι η στιφανή ανόσος, που απευθύνεται για τον 80% του συνολικού αριθμού των θυμάτων καρδιακής ανακοπής. Για το υπόλοιπο 20% του θανάτων ευθύνονται ρυθμικά νοσήματα όπως η μυοκαρδίτιδα, η μυοκαρδιοπάθεια, οι βαγγελοπάθειες και άλλα. Για τη σωστή αντιμετώπιση του ευθύνδιου καρδιακού θανάτου, τρόπος, θα πρέπει να γνωρίζει κανείς τα αίτια και τους παράγοντες κινδύνου. Όπως είπαμε, η στεφανία νόσος και η αθρομάτιση των στεφανίων αγκίων αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτιών του ευθυνδίου καρδιακού θανάτου, μεγαλύτερο από 80%. Η διαβήτης, δυσλιπιδημία, υπέρταση, απουσία θρεπτή δραστηριότητα, παχυσαρκία, κάπνισμα, παράγοντες κινδύνου που οδηγούν τη στεφανία νόσο. Στο 10-15% των περιπτώσεων του ευθυνδίου καρδιακού θανάτου στους ενήλικες, η υπεύθυνη υποκίνδυνη νόσος είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Ακολουθεί η διαδρομική μυοκαρδιοπάθεια, η αγνοογόνος δεξιά κοιλία, σύνδρομο συγγενούς μακρού κυπέδιαστήματος, νόσος του πεγκάτα, βαλβιδοπάθειες και συγγενείς καρδιοπάθειες.
Οι συχνότερες αιτίες, παιδιά, είναι η ύπαρξη ιστορικό-χειρουργικής ασυγκίνωσης καρδιοπάθειας, η οξία μυοκαρδίτιδα, το συγκοινό μακρό και τέτοιο διάστημα, η αρθμιογόνος δεξιά κοιλία, το σύνδρομο Γκροφ Πάρκινσον Γουάιτ και η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Στους αθλητές, θα μας τα πει και ο κύριος Χρήστου, μικρότερα από 35% στις ελευθερές αιτίες είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, οι συγκοινείς ανομαλίες, η ιδιοπαθής υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, η ρήξη της αορτής και στεφανία νόσων 10%. Ενώ αντίθετα, στους αθλητές ηλικίας μεγαλύτερων 35 ετών, οι αιτίες είναι αυτές που αναφέρθηκα. Η γενετική προδιάθεση για μήνυο καρδιακό θάνατο υπάρχει. Η πιθανότητα οι γενετικοί παράγοντες που να εμπλέκονται στην εμφάνισή του εγείρεται από κάποιες επιδημιολογικές μελέτες. Η επίπτωση του θηλυκού θανάτου είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Ο επιπλασμός στις διάφορες χώρες ποικίλει. Στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει μια καλή καταγραφή, η επίπτωση του θηλυκού καρδιακού θανάτου υπολογίζεται από 200-350.000 ετησίως. Γενικώς πάντως, θεωρείται ότι η ετήσια περίπτωση του θηλυκού καρδιακού θανάτου στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική είναι ένα περιστατικό ανά 1.000 άτομα ανά έτος. Στον γενικό πληθυσμό, η επίπτωση του θνητίου καρδιακού θανάτου αυξάνει παράλληλα με την ηλικία και την εμφάνιση της στεφανίας νόσου. Ο κίνδυνος για θνητίο καρδιακό θάνατο είναι 4-7 φορές ψηλότερος στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες πριν από την μηνόπαυση εξαιτίας της προστατευτικής δράσης των ιστρογόνων. Στις περισσότερες περιπτώσεις θνητίου καρδιακού θανάτου δεν υπάρχουν προειδητικά συμπτώματα. Ωστόσο, θα πρέπει εξίσου κατηγορηματικά να τονίσουμε ότι με κανέναν τρόπο σήμερα η καρδιακή αναποπή δεν θα πρέπει να θεωρείται ισοδύναμη με το θάνατο. Αρκεί βέβαια η διάσωση να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά από την κατάρρευση του θύματος. Είναι δυνατόν δηλαδή να ανατάξει καναμή στην θανατοφόρα αριθμία και να επιφέρει την κυκλοφορία, αρκεί να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και να είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός. Τα λεπτά μετράνε. Ο χρόνος που απαιτείται για την πρόκληση αλεπανόθη των εγκεφαλικών λαγών από τη στιγμή που θα σταματήσει η καρδιακή λειτουργία είναι περίπου 4 λεπτά. Η επιβίωση του ατόμου θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα της δράσης. Παραφράζοντας, ο χρόνος είναι χρήμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο χρόνος σημαίνει ζωές. Για κάθε λεπτό καθυστέρηση μειώνεται 7-10% η πιθανότητα επιβίωσης. Πρόληψη. Κάλλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Ο πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης. Ποια είναι η πρόληψη, η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στους αχάρτητους των λιπαιδίων, η αναγκαιότητα διακοπής του καπνίσματος και απαγόρευση του ιδιαίτερα στους κλειστούς χώρους, η υιοθέτηση μεσογειακής διατροφής με ταυτόχρονη καθημερινή άσκηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Παρά τις ευεργετικές επιδράσεις της συστηματικής άσκησης, η έντονη άσκηση είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αύξηση του κινδύνου για ευφυΐο καρδιακό θάνατο. Αυτό ισχύει κυρίως για άτομα με ιστορικό καρδιακής νόσου, καθώς και για άτομα που είχαν προηγουμένως καθιστικό τρόπο ζωής και αποφασίζουν απότομα να αρχίσουν την άσκηση. Επίσης, όσον αφορά τον ευφυΐο καρδιακό θάνατο κατά την άσκηση, έχει βρεθεί ότι εμφανίζεται πολύ πιο συχνά στο τρέξιμο σε σχέση με άλλους τρόπους φυσικής άσκησης, επειδή στο τρέξιμο το άτομο μεταφέρει το σωματικό του βάρος και η ενεργειακή δαπάνη είναι πολύ μεγαλύτερη. Επιπλέον, στους αθλητές υπάρχει περίπου 3 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος για ευφύνιο καρδιακό θάνατο σε σχέση με τους μη αθλητές. Καταρχήν, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο ευφύνιος καρδιακός θάνατος στους αθλητές αποτελεί ένα σπάνιο συμβάν με μια επίπτωση περίπου στα 3,6 περιστατικά ανά 100.000 άτομα για κάθε έτος. Ωστόσο, όμως, ο ευφύνιος καρδιακός θάνατος στους αθλητές έχει μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και συνοδεύεται από πολύ μεγάλη δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεδομένου ότι το τραγικό αυτό συμβάν του θανάτου ενός νεαρού αθλητή έρχεται σε αντίθεση με το δημόσιο αίσθημα που τίνει να θεωρεί τους αθλητές ως το κατεξοχήν υγιές αίσθημα της κοινωνίας. Έτσι, ο ευφύνιος καρδιακός θάνατος ενός αθλητή έρχεται να κλονίσει την κοινή πεποίθηση ότι οι αθλητές είναι κατά κάποιο τρόπο άτρωτοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι συχνά αθλητές που ήταν θύματα ευφυΐου καρδιακού θανάτου ήταν προηγουμένως ασυμπτωματικοί και ο συμβατικός προαγωνιστικός έλεγχος ήταν απολύτως φυσιολογικός. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία αναδεικνύουν τους περιορισμούς του καθιερωμένου απλού προαγωνιστικού ελέγχου
και καθιστού σαφές ότι αν ένας αθλητής ήταν ασυμπτωματικός κατά τη διάρκεια της άσκησης, αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει ότι είναι δυνατό να υπάρχει μια επικίνδυνη καρδιακή νόσος που να πιθανώς να προδιαθέτει για ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Επίσης, ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος στους αθλητές είναι πιο συχνός στους άνδρες, πιθανώς επειδή οι άνδρες συνήθως ασχολούνται πιο συχνά με τον καθοδισμό και επιδίδονται σε πιο υψηλής έντασης άσκηση. Επιπλέον, τα αθλήματα που συμβαίνει πιο συχνά ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος είναι στη ΣΥΠΑ το μπάσκετ και το αμερικάνικο φούτμπολ, ενώ στην Ευρώπη το ποδόσφαιρο. Τα στοιχεία αυτά πιθανώς ισχύουν επειδή τα αθλήματα αυτά είναι τα πιο δημοφιλή, οπότε και η συχνότητα συμμετοχής αυτά είναι μεγαλύτερη. Τώρα, οι πιο συχνές αιτίες του ευνίδιου καρδιακού θανάτου στους αθλητές είναι για τους μεγαλύτερες ηλικίες αθλητές η στεφανία νόσος, ενώ για τους νεαρότερους αθλητές υπάρχουν διάφορες συγγενείς ή αιτήτες καρδιοπάθειες. Η πιο συχνή αιτία είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, στην οποία υπάρχει πολύ μεγάλο πάχος των τυχωμάτων του μυοκαρδίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγγενείς ανομαλίες των στεφανίων συχνά διαλάθουν της διάγνωσης, δεδομένου ότι το άτομο συνήθως είναι ασυμπτωματικό, με τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο να αποτελεί συνήθως το πρώτο συμβάν, ενώ ο προαγωνιστικός έλεγχος συνήθως είναι φυσιολογικός. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται μεγάλη ικανότητα και εμπειρία από τον καρδιολόγο και συνήθως και ύπαρξη και απαιτείται η χρήση εξειδικευμένων τεχνικών και εξετάσεων προκειμένου να τεθεί διάγνωση. Η μυοκαρδίτιδα αποτελεί την περίπτωση λίμωξης του μυοκαρδίου μετά από κάποια λίμωξη του αναπνευστικού ή του καθυστερικού. Το κομμόντιο κόρτις είναι η περίπτωση ευνίδιου καρδιακού θανάτου από βαλόμενο σώμα στο πρόσθετο θωρακικό τείχομα, με αποτέλεσμα την πρόκληση επικίνδυνων κοιλιακών αριθμιών. Το κομμόντιο κόρτις είναι πολύ πιο συχνό στη ΣΥΠΑ σε σχέση με την Ευρώπη και συνήθως παρατηρείται στο baseball, όπου το μπαλάκι πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πρόσθετο θωρακικό τείχομα. Επίσης, κάποια εργογόνα βοηθήματα είναι δυνατόν να οδηγήσουν στο ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Όσον αφορά τα εργογόνα βοηθήματα, συχνά αποκρύπτει η χρήση παράνομων ουσιών από τους αθλητές, προκειμένου να μην τιμωρηθούν ποινικά και να μην στιγματιστούν κοινωνικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα δημοσιευμένα περιστατικά ευνίδιου καρδιακού θανάτου από παράνομες ουσίες να είναι λιγότερα από αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, οι παράνομες εργογόνες ουσίες που έχουν ενοχοποιηθεί για πρόκληση ευνίδιου καρδιακού θανάτου στους αθλητές είναι τα αναβολικά στεροειδή, τα διηγετικά κοκαίνη και εφεδρίνη και ερυθροποιητίνη. Μάλιστα, σχετικά με τα αναβολικά στεροειδή, με την ερευνητική μου ομάδα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είμαστε έτοιμοι τώρα να δημοσιεύσουμε ένα περιστατικό οξύς φράγματος του μυοκαρδίου σε έναν bodybuilder ηλικίας 30 ετών, ο οποίος έκανε συστηματική χρήση αναβολικών στεροειδών για 2 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί μόνο 24 περιστατικά οξύς φράγματος του μυοκαρδίου από αναβολικά στεροειδή. Τώρα, σε μια μελέτη η οποία κατέγραψε τα περιστατικά όπου χρειάστηκε να γίνει χρήση ακινήδωσης λόγω ευνίδιου καρδιακού θανάτου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο Αμερικανικό Κολεγιακό Πρωτάθλημα, δηλαδή στο NCAA, διαπιστώθηκε ότι το 47% ήταν οπαδοί, το 33% εργατικό προσωπικό, ενώ μόνο το 20% ήταν αθλητές. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός θεατών στις αθλητικές διοργανώσεις, οι οποίοι συνήθως βιώνουν έντονες συναισθηματικές και στρεσογόνες καταστάσεις, πιθανώς τους εκθέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο για ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Άρα, το ιατρικό προσωπικό που καλύπτει ένα αθλητικό γεγονός θα πρέπει πάντα να γνωρίζει ότι ένα περιστατικό ευνίδιο καρδιακού θανάτου είναι δυνατό να συμβεί όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά κυρίως στην κερκίδα. Τώρα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας αθλητής είναι ανέστητος, πεσμένος στο έδαφος, είναι δυνατόν να έχει συμβεί ευνίδιος καρδιακός θάνατος, αλλά αυτό δεν είναι το πιο συχνό σενάριο. Υπάρχουν άλλες πολύ πιο συχνές αιτίες. Η πιο συχνή αιτία είναι η αντανακλαστική συγκοπή, δηλαδή η κοινή λιποθυμία,
που συνήθως συμβαίνει αμέσως μετά την απότομη διακοπή της άσκησης και συχνά τα συμπτώματα υποχωρούν μετά από παραμονή σε θέση κατάκλυσης και ανήψεις στο κάτω άκρο. Επίσης, άλλες αιτίες απώλειας αισθήσεως στον αθλητή είναι η υπερθερμία, όταν η άσκηση διενεργείται σε υψηλές θερμοκρασίες, η υποθερμία, όταν η άσκηση εκτελείται σε χαμηλές θερμοκρασίες, η υπονατριεμία και η υπογλυκαιμία, κυρίως σε αθλήματα πολύ μεγάλης διάρκειας όπως ο μαραθώνιος. Επίσης, μια άλλη περίπτωση είναι να έχει συμβεί επιληπτική κρίση, ενώ θα πρέπει πάντα να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ένας σωματικός τραυματισμός του αθλητή να έχει οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά ο υποχρεωτικός βασικός προαγωνιστικός έλεγχος να περιλαμβάνει αναλυτικό, ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και ενδελεχή κλινική εξέταση του καρδιαγικού συστήματος. Και μόνο εφόσον προκύψει κάποιο παθολογικό έβριμα, να συσταθεί περαιτέρω έλεγχος με άλλες διαγνωστικές εξετάσεις. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά ο βασικός προαγωνιστικός έλεγχος να περιλαμβάνει επιπλέον και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτός ο έλεγχος συνιστά τον ελάχιστο απαιτούμενο έλεγχο, ο οποίος καλύπτει και νομικά τον ιατρό, ενώ οι επαγγελματικές ομάδες και επαγγελματική συλλογή συνήθως απαιτούν τη διενέργεια και ηλεκτροκαρδιογραφήματος και υπερήχου καρδιάς. Ο προαγωνιστικός έλεγχος συχνά εμπεριέχει διάφορες παγίδες. Πράγματι, στους αθλητές δημιουργούνται διάφορες φυσιολογικές καρδιακές προσαρμογές, οι οποίες συχνά εκλαμβάνονται λαθασμένα ως παθολογικά ευρήματα από γιατρούς χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις αθλητικής καρδιολογίας. Έτσι, η αβεβαιότητα του ιατρού τον οθεί στο να συστήνει επιπλέον εξετάσεις με πολύ ψηλό κόστος, συχνά συστήνει τα δικαιολόγητα διακοπή του αθλητισμού λόγω μιας πιθανής καρδιοπάθειας που μπαίνει ως ταμπέλα για τον αθλητή, ενώ πάντα υπάρχει ο αβάσιμος φόβος ότι ο αθλητής και, την οικογένειά του, ότι ο αθλητής είναι καρδιοπαθής. Όσον αφορά τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να προληφθεί ο ευφυΐος καρδιακός άνθρωπος αθλητές, ο προαγωνιστικός έλεγχος θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός και να είναι ουσιαστικός από καρδιολόγους με γνώση αθλητικής καρδιολογίας. Εκτός αυτού, οι προπονητές και οι εργαζόμενοι σε αθλητικούς χώρους οφείλουν να έχουν βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών. Επιπλέον, επιβάλλεται να γίνει άμεση αναγνώριση του ευφυΐου καρδιακού θανάτου στους αθλητές, προκειμένου να γίνει και άμεση έναρξη καρδιοπνευστικής αναζωογόνησης. Εκτός αυτού, είναι σωστό να υπάρχουν απεινιδωτές σε όλους τους χώρους μαζικής άθλησης, οι οποίοι όμως θα πρέπει να είναι άμεσα και εύκολα διαθέσιμοι εφόσον υπάρξει ανάγκη χρήσης τους. Συμπερασματικά, ο ευφυΐος καρδιακός θάνατος στους αθλητές είναι ένα σπάνιο συμβάν, αλλά έχει πολύ μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Ο προαγωνιστικός έλεγχος είναι αναγκαίο να είναι ουσιαστικός. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας αθλητής είναι ανέστητος στον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει πάντα να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ευφυΐου καρδιακού θανάτου. Ενώ τέλος, θα πρέπει να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα κινητοτές σε χώρους μαζικής άθλησης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να χαιρόμαστε με ασφάλεια τον αθλητισμό. Γιατί ο αθλητισμός, πέρα από την επιτελούμενη σωματική άσκηση αυτή καθ' αυτή, αποτελεί φιλοσοφία ζωής, τρόπο σκέψης, αποτελεί τρόπο ζωής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Όποιος καταραίει, πέφτει κάτω. Το πρώτο που θα κάνετε, θα τρέξετε κοντά. Θα τον κουνήσετε λίγο από τους ώμους. Θα τον φωνάξετε δυνατά. Μ' ακούς, είσαι καλά. Δεν βλέπεις, δεν έχει αισθήσεις. Θα κοιτάξει αν αναπνέει. Θα τα δείξουμε αυτά πώς γίνονται. Θα κοιτάξει αν αναπνέει. Εάν δεν έχει αισθήσεις και δεν έχει αναπνοή, αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ότι έχει πάθει καρδιακή
καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Πλέον, η ψηλάφιση του σφυγμού θεωρείται σχεδόν χάσιμο χρόνο όταν δεν είσαι εκπαιδευμένος να το κάνεις. Εμείς οι γιατροί θα βάλουμε και το χέρι στην καροτίδα και θα πιάσουμε το σφυγμό. Εάν δεν είστε γιατροί ή νοσηλευτές, θεωρήστε ότι ένας που δεν αναπνέει, ότι έχει καρδιακή ανακοπή. Ακόμα και αν δεν έχει σταματήσει η καρδιά εκείνη την ώρα, θα σταματήσει πολύ σύντομα, αφού δεν αναπνέει. Λοιπόν, η πρώτη ενέργεια, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι, αν υπάρχει κάποιος παρευρισκόμενος, ζητήστε να καλέσετε το ΕΚΑΠ, κατευθείαν, ώστε να κερδίσετε χρόνο εσείς την ώρα που θα κάνετε την προσπάθεια για την ανάνυψη. Στο μεταξύ το ΕΚΑΒ να έρχεται, και εδώ στην Πρέβεζα είμαστε τυχεροί, οι αποστάσεις είναι μικρές και έρχονται πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε 4 λεπτά εκεί έρθει το ΕΚΑΒ, άμα είναι πύλο περιστατικό, ή 5 λεπτά. Λοιπόν, πρώτη κίνηση λοιπόν, φωνάζουμε κάποιον παρευρισκόμενο, πάρει τηλέφωνο το νοσοκομιακό, ας πούμε, να έρθει, το ΕΚΑΒ, το 166. Εάν δεν υπάρχει παρευρισκόμενος, βγάλετε το κινητό και πάρτε γρήγορα το ΕΚΑΒ. Βάλτε το και στην ανοιχτή ακρόαση, αν θέλετε, για να μπορείτε ταυτόχρονα να κάνετε και ανάνυψη και να μιλάτε κιόλας. Αυτά είναι οι οδηγίες που λένε οι ειδικοί διεθνώς, είπαμε, έτσι. Μετά, κατευθείαν, το ταχύτερο, κάνουμε άμεσα 30... μιλάμε για άτομο πάλι που είπαμε, το οποίο έχει χάσει αισθήσεις και δεν αναπνύει. Έτσι, να είμαστε εξηγημένοι. Σε μια επιληπτική κρίση, ο άρρωστος αναπνέει. Δεν κάνεις μαλάξεις. Σε μια κοινή λιποθυμία, ο άρρωστος αναπνέει. Δεν κάνεις μαλάξεις. Εντάξει. Εδώ μιλάμε για άτομο το οποίο ουσιαστικά πεθαίνει. Λοιπόν, κάνεις άμεσα 30 θωρακικές συμπιέσεις, οι λεγόμενες μαλάξεις. Πώς τις κάνεις, θα το πούμε μετά. Εδώ τώρα προσπαθώ να σας πω μια σειρά. Λοιπόν, 30 θωρακικές συμπιέσεις, οι οποίες γίνονται με ταχύτητα 100 με 120 ανά λεπτό περίπου. Δεν θα έχετε το χρονόμετρο εκείνη την ώρα, θα δείξουμε πόσο γρήγορο είναι αυτό το 100 με 120 ανά λεπτό. Ό,τι μπορείτε κάνετε. Δώστε μετά 2 αναπνοές. Τεχνητές αναπνοές. Αυτό, πάλι εδώ θα υπάρχει μια υποσημείωση. Εάν δεν μπορείτε να τις δώσετε τις τεχνητές αναπνοές, είστε σίγουροι ότι δεν ξέρετε να τις δώσετε ή διστάζετε να τις δώσετε, ή φοβάστε να τις δώσετε, δεν μπορείτε. Μπορείτε να κάνετε και μόνο μαλάξεις, λένε τώρα οι σύγχρονες οδηγίες. Γιατί έχει μείνει λίγο οξυγόνο στο αίμα από πριν διακοπεί, ας πούμε, η κυκλοφορία και η αναπνοή του ατόμου, έχει μείνει λίγο οξυγόνο στο αίμα. Οπότε θα μπορούσατε να κάνετε τη λεγόμενη, σε άψογα ελληνικά, hands only resuscitation, δηλαδή ανάνυψη μόνο με τα χέρια. Μόνο μαλάξεις, 100 με 120 ανά λεπτό, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Εάν όμως είναι καλύτερο, αυτό που σας λέω τώρα το λένε οι διεθνώς ειδικοί, δεν είναι πάλι δική μου γνώμη, έτσι. Όμως λένε και κάτι άλλο, αν μπορείς να τις κάνεις και τις αναπνοές, κάντες, είναι καλύτερα, δεν το συζητάμε. Εάν δεν μπορείς να τις κάνεις, κάνε μόνο μαλάξεις, αντί να μην κάνεις τίποτα. Έχεις πιο πολλές πιθανότητες να τον σώσεις τον ασθενή, εάν κάνεις μαλάξεις, παρά να μην κάνεις τίποτα. Αλλά αν μπορείς να κάνεις και τις αναπνοές, κάντες. Εάν τις κάνεις, θα κάνεις 30 μαλάξεις και μετά θα κάνεις 2 αναπνοές. Και η αναλογία θα είναι 30 μαλάξεις, 2 αναπνοές. 30 μαλάξεις, 2 αναπνοές. 30 προς 2. Στα παιδιά είναι 15 προς 2. Αλλά και πες ότι είναι παιδί το θύμα και κάνεις 30 προς 2, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό. Σημασία έχει να κάνεις κάτι. Αλλά στους ενήλικους είναι 30 προς 2 και στα παιδιά 15 προς 2. Η αναλογία μαλάξεις προς αναπνοές. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάνυψη με αναλογία 30 μαλάξεις προς 2 αναπνοές. Εάν υπάρχει κοντά αυτόματος απεινιδωτής, ζητάμε από κάποιον να μας τον φέρει. Αν υπάρχει. Δεν εγκαταλείπουμε εμείς το θύμα για να πηγαίνουμε να ψάχνουμε τον απεινιδωτή. Μέχρι να γυρίσουμε θα έχουν περάσει μερικά λεπτά, θα έχει νεκρωθεί ο εγκέφαλος, εάν δεν έχει κυκλοφορία. Γιατί ο εγκέφαλος είναι ευαίσθητο όργανο και θέλει να οξυγονώνεται, να παίρνει αίμα. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει κανένας κοντά και μπορεί να πάει να μας τον φέρει τον απεινιδωτή, να πάει αμέσως να μας τον φέρει. Τον αυτόματο απεινιδωτή.
Πριν πάμε στην περίπτωση της καρδιακής ανακοπής, στο ίδιο κεφάλαιο οι διεθνείς οδηγίες περιγράφουν αυτό που έχει πάθει αυτός εδώ ο κύριος. Δηλαδή, αυτό την αντιμετώπιση, δηλαδή τι έχει πάθει αυτός ο κύριος εδώ, κάποιο ξένο σώμα του έφραξε την ανώτερη αεροφόρο εδώ. Έφραξε δηλαδή τη διαδρομή, είτε στο Λάρικα είτε στην Τραχία, τη διαδρομή που ακολουθεί ο αέρας για να πάει μέσα στα πνευμόνια. Λοιπόν, αυτό θα μου πείτε γιατί το λες τώρα. Αυτό το περιλαμβάνουν πλέον στις διεθνείς οδηγίες στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης στην καρδιοαναπνευστική ανάληψη. Γιατί αν υπάρχει πλήρης απόφραξη της αεροφόρου οδού και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, τελικά θα γίνει αναπνευστική και καρδιακή ανακοπή. Δηλαδή θα καταλήξει πάλι στις μαλάξεις και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, χαρακτηριστικά το άτομο αυτό μπορεί να έτρωγε εκείνη την ώρα, αισθάνεται έντονη δυσφορία στην αναπνοή, το βλέπουμε που δυσφορεί, χαρακτηριστικά βάζει το χέρι του στο λαιμό όπως βλέπετε. Εάν είναι έντονη η απόφραξη μπορεί να μην μπορεί να μιλήσει, εμείς προσπαθούμε να τον ρωτήσουμε, πνίγεσαι για να δούμε μπορεί να μιλήσει. Έχει βήχα, έτσι το άτομο βήχει ξαφνικά και κάνει έντονες προσπάθειες να αναπνεύσει. Και μπορεί να γίνει και μπλε, να αλλάξει το χρώμα του, να αποκτήσει και άνοση, όπως λέμε, να γίνει τα χίλια μπλε. Λοιπόν, η πρώτη κίνηση είναι αν έχει αποτελεσματικό βήχα το άτομο, δηλαδή αν μπορεί να βήξει δυνατά. Μην τον πειράζετε, αφήστε να βήξει. Εφόσον βήκει δυνατά, ακόμα το παλεύει. Έρχεται λοιπόν αυτή η κοπέλα που βλέπετε εκεί και του λέει βήξε και σκύψε μπροστά. Τον ενθαρρύνει να βήξει. Εάν όμως δεν έχει αποτελεσματικό βήχα, ο βήχας είναι πολύ αδύναμος και βλέπεις ότι δεν μπορεί να πάρει και τη βαθιά ανάσα που παίρνουμε πριν το βήχα. Δεν έχει λοιπόν αποτελεσματικό βήχα, έχει πολύ αδύναμο βήχα και συνεχίζει και πνίγεται. Τότε πλέον θα πρέπει να δράσετε γρήγορα. 5 δυνατά χτυπήματα ανάμεσα στις ομοπλάτες. Αυτό κάνει τώρα εδώ η κοπέλα, όπως βλέπετε. Του δίνει 5 χτυπήματα, δυνατά χτυπήματα, 5 δυνατά χτυπήματα, ανάμεσα στις ομοπλάτες. Είναι ανάγκη να είναι 5 τα χτυπήματα? Όχι. Ο στόχος ο δικός μας είναι στο κάθε χτύπημα, ο στόχος σου είναι να ξεκολλήσει το ξένο σώμα από εκεί και να μην χρειαστεί άλλο. Αλλά εάν δεν φύγει το ξένο σώμα, θα δώσει 5. Εάν αποτύχει αυτό, υπάρχει ο λεγόμενος χειρισμός Χάιμλι. Λοιπόν, για να κάνεις τη μάλαξη, τι βλέπετε? Η μάλαξη γίνεται στο κατώτερο μισό του στέρνου. Στο κέντρο του θώρακα, κεντρικά, όχι πάνω στα πλευρά, πάνω στο στέρνο και στο κάτω μισό του στέρνου, όπως γίνεται και στον ενήλικο δηλαδή. Και η ταχύτητα είναι 100 μαλάξεις, 100 με 120 μαλάξεις ένα λεπτό περίπου. Αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια, πάλι αυτή η όμορφη κυρία, η οποία θα μας δείξει μια άλλη μέθοδο για μωρό, βλέπετε τι κάνει, με τα δύο δάχτυλα πιέζει στο κάτω μισό του στέρνου, με τα δύο δάχτυλα. Τεντωμένο το χέρι, είναι η άλλη μέθοδος που σας είπα. Αντί να έχεις αγκαλιάσει το μωρό και να κάνεις με τους αντίκειρους, μπορεί να το κάνεις έτσι. Και βλέπετε ότι πιέζει βαθιά, έτσι πιέζει κατά το 1 τρίτο της διαμέτρου να πάει μέσα. Βλέπετε τώρα του ανοίγει τον αεραγωγό, του πίεσε λίγο το πηγούνι προς τα πάνω και θα του δώσει τεχνητή αναπνοή καλύπτοντας και το στόμα και τη μύτη. Του δίνει δύο τέτοιες, κανονικά πρέπει να του δώσει δύο τέτοιες, δεν του δώσει δύο, του δώσει μία. Αλλά τέλος πάντων, τώρα μην τις βάλετε κακό βαθμό και πιέζει πάλι εδώ τις μαλάξεις, εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν σας κούρασα. Έτσι και αρχίζουμε μαλάξεις. Δεν θα περιμένουμε ούτε θα συζητάμε, ούτε θα ψάχνουμε να δούμε τι και πώς. Γιατί και πώς το έπαθε. Αυτά είναι της επόμενης στιγμής. Αν υπάρχει και δεύτερο άτομο, μπορεί να βοηθήσει για τις αναπνευστικές, για την τεχνητή αναπνοή. Αν είμαστε μόνοι μας, κάνουμε τις μαλάξεις τουλάχιστον για 3-5 λεπτά. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι, υπάρχουν εδώ 4 κούκλες, 4 προπλάσματα, να ανέβουν πάνω οι συνάδελφοι καρδιολόγοι.